Με την ανεργία να χτυπάει κόκκινο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ξεκίνησε από τις 8 Απριλίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ από εγγεγραμμένους ανέργους του οργανισμού για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας πεντάμινης απασχόλησης. Να σημειωθεί πως η δημόσια πρόσκληση νούμερο 3/2016 αφορά στη δημιουργία 413 θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά πτυχιούχους ΑΕΤΗ ηλικίας 18 και άνω. Μάλιστα, σήμερα, με αφορμή την ανεργία αλλά και το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, στο Εργατικό Κέντρο Σερών βρέθηκε ο Σερός βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης, τον οποίο και υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να μας επισκεφτεί ο βουλευτής των Σερών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης. Τα ζητήματα που απασχολούν το Εργατικό Κέντρο και ιδιαίτερα τον νομό Σερών είναι το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την ανεργία επαναλαμβανικά στο 25%. Στις αίρες η ανεργία υπερβαίνει το 32-35% η πραγματική ανεργία. Μια ανεργία η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί όσο δεν μπορούν οι πολιτικές της κυβέρνησης να δώσουν λύση στα προβλήματα του νομού μας. Πράγματι είδαμε και εδώ ότι ο νομός Σερών όσον αφορά την ανεργία είδαμε να έχει μια εξαιρείται όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία είναι κοινοφιλής εργασίας τα 8 μήνα. Είδαμε ότι από τους 7 νομούς δήμους που έχουμε ένας δήμος να μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα και εξαιρούνται οι υπόλοιποι δήμοι οι οποίοι θα πάνε μετά το Σεπτέμβριο. Πραγματικά είναι φοβερό σε ένα νομό που η ανεργία ετοιμαστίζεται και λόγω της Βουλγαρίας που βλέπαμε φύγαν πάρα πολλοί νέοι γιατί η ανεργία πρέπει να πω ήταν πάνω από 42%, αλλά έχουμε πάρα πολλούς οικονομικούς μετανάστες στο εξωτερικό και δεν βλέπουμε καμιά πρωτοβουλία ώστε να μπορέσει να σταματήσει αυτή η ανεργία. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της ανεργίας το οποίο είναι το ουσιαστικότερο για κάθε νέο, για κάθε οικογένεια η οποία βρέθηκε ξαφνικά στην ανεργία. Είναι και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον νομό Σερών, είναι οι κοινωνικές δομές, είναι η απλήρωση καθαρίστης εδώ και 5-6 μήνες. Δεν βλέπουμε καμιά πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε υπουργούς και υφυπουργούς να έρχονται στον νομό Σερών. Όταν ήταν αντιπολίτευση, όλοι αυτοί οι κύριοι σήμερα που μας δικούν, η πρώτη επίσκεψη που κάνανε για να ευαισθησοποιήσουν τους πολίτες ήταν το εργατικό κέντρο. Βλέπουμε σήμερα περάσαν από το όνομά μας και δεν επισκέπτονται τον εργατικό κέντρο που εκεί είναι ο παλμός της κοινωνίας της αγοράς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Τζελέπης, αφορμή για την επίσκεψή του αυτή στάθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας αλλά και οι ασάφειες που αφήνει. Αφορμή της επίσκεψής μου σήμερα στο εργατικό κέντρο αποτέλεσε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που εξαγγέλθηκε από την υφυπουργό κυρία Αναγνωστοπόλου σε σχέση με το, από το Υπουργείο Εργασίας. Και εκεί με έκπληξη είδα ότι από το νομό Σερών εξαιρούνται 6 δήμοι. Όταν το κριτήριο είναι για να ενταχθούν, όπως είπε το Υπουργείο, οι δήμοι σε αυτό το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που αφορά 18.500 θέσεις εργασίας, η ανεργία να ξεπερνάει κατά 3% του μέσου όρου της πανελλαδικής ανεργίας. Άρα, εδώ στο νομό Σερών εμείς έχουμε κάτω από το μέσο όρο, όταν τα στοιχεία που ακούσατε από τον Πρόεδρο ξεπερνάει το 30%, όταν πανελλαδικά η απεργία είναι περίπου στο 25,5%. Γι' αυτό και πήραμε πρωτοβουλία και κατέθεσα και ο ίδιος ερώτηση στην Υπουργό, γιατί εξαιρούνται οι υπόλοιποι 6 δήμοι και ως Δημοκρατική Συμπαράταξη επίσης πανελλαδικά ζητήσαμε τα στοιχεία το πώς ενταχθήκαν οι δήμοι, γιατί εξαιρούνται οι υπόλοιποι. Γιατί 17, για 17 δήμους θα ξεκινήσει το πρόγραμμα άμεσα μέσα στο Μάιο, για τους υπόλοιπους 34 από τους 51 που ενταχθήκανε περίπου τον Ιούλιο μήνα και δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Κάτω από την πίεση που ασκήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή το απόγευμα, έβγαλε μία ανακοίνωση του Υπουργείου με ένα δελτίο τύπου ότι μετά από μία σύσκεψη και κάτω από την πίεση που δεχθήκανε από τους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα υπάρξει μέρημνα ώστε να ενταχθούν και οι υπόλοιποι 276 δήμοι μετά το Σεπτέμβριο, αλλά ξεχάσαν να πούνε από ποια
χρήματα, από ποια κονδύλια θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Την ίδια ώρα, ο Σεραίος βουλευτής εξαπέλυσε πειρά και κατά των κυβερνητικών στελεχών αλλά και υπουργών που επισκέπτονται, όπως είπε, κρυφά την Περιφερειακή Ενώ Τεσσερών, μιας και δεν έχουν να δώσουν καμία απάντηση. Επίσης, θα ήθελα πραγματικά να καταγγείλω τη λειτουργία των κυβερνητικών παραγόντων που έρχονται από τον ομό, περνάνε και φεύγουν χωρίς να έρχονται σε συνάντηση με τους φορείς του νομού, όπου ξέρουν και να τους δείξουν και να αναδείξουν τα προβλήματα του νομού. Ήρθουν, είδουν και απήλθουν. Και η κυρία Τσάγκρη ως αρμόδια υπουργός, όπου θα έπρεπε να κάνει συνάντηση και να πει πρωτίστως για τις βιομηχανίες, για την αποβιομηχάνηση που έχει ο νομός, η βιομηχανική περιοχή του νομού, για το μείζον θέμα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, να συζητήσουμε με τους αρμόδιους φορείς και να δώσει λύση. Λοιπόν, μετέπειτα ήρθε την προηγούμενη Κυριακή η κυρία, Φωτίου, η αρμόδια υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, όπου θα έπρεπε να συζητηθεί το θέμα της ανεργίας, το γιατί εξαιρούνται οι υπόλοιποι 6 δήμοι του νομού Σερών από τα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας, το τι θα γίνει με τις κοινωνικές δομές. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες αρνούνται να συζητήσουν και να έρθουν σε συνάντηση με τους φορείς του νομού, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι επειδή δεν έχουν πολιτικές, επειδή δεν έχουν σχέδιο, επειδή δεν μπορούν να απαντήσουν στα μείζωνα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Σερών από τα ερωτήματα που θα τους θέσουν οι αρμόδιοι φορείς, γι' αυτό και πραγματικά έρχονται κρυπτόμενοι στο νομό.